Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κρήτη σήμερα, μέρος δεύτερο. Πάμε τώρα να ανοίξουμε την κουβέντα που προαναγγείλαμε, να μιλήσουμε για το Αρχαιολογικό Μουσείο, να μιλήσουμε για τα μνημεία μας, για την Γνωσό, να δούμε τι γίνεται. Αλλά μέσα από τη Σκοπιά των Ξεναγών. Που ουσιαστικά είναι και οι άνθρωποι που ξέρουν περισσότερα για τον τουρισμό, με δεδομένο ότι συναντούν πάρα πολύ κόσμο κάθε χρόνο, πάρα πολλές εθνικότητες. Πολύ ταξιδεμένους ανθρώπους και μιλούν μαζί τους. Έχουν χρόνο να μιλήσουν μαζί τους. Και έχουν αυτή την αλληλεπίδραση, ακούνε και τα παράπονά τους, τι δεν αρέσει στους επισκέπτες μας. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον κύριο Βαγγέλη Παπα-Νικολάου, είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών, νόμου Ηρακλείου. Καλησπέρα. Κρήτης και Σαντορίνη. Κρήτης και Σαντορίνη. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το λέω γιατί έτσι έχουμε τη γνώση, όχι μόνο τη Κρήτη, αλλά και λίγο τη Σαντορίνη. Βεβαίως. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η σεζόν, είμαστε. Σε καλό σημείο. Έχει ξεκινήσει γιατί το Πάσχα των Καθολικών φέτος ήταν λίγο νωρίς. Δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη ακόμα. Θα αρχίσει τώρα σιγά σιγά από την επόμενη εβδομάδα να έχει μεγαλύτερες αφήξεις, περισσότερο κόσμο ο οποίος έρχεται σε όλη την Κρήτη. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι υπάρχουν μερικές αριθμίες και θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το μεγάλο ζήτημα που αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αν δεν κάνω λάθος, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι το δεύτερο σε όλη τη χώρα σε επισκέψη, σωστά, σε επισκέψεις. Σωστά. Μετά το Μουσείο της Ακρόπολης. Σωστά. Και το Μουσείο της Ακρόπολης κλείνει στις 3 το μεσημέρι. Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω, δεν το έχω κοιτάξει. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ στην Κρήτη είναι ο μηνωικός πολιτισμός, ο οποίος είναι μοναδικός στον κόσμο. Εκτίθεται τα περισσότερα πράγματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, συν ορισμένα στο καινούριο των Χανίων. Αλλά όλος ο κόσμος ξέρει περισσότερο το Μουσείο Ηρακλείου. Λοιπόν, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έχει επισκέπτες από 450 μέχρι 550.000 στον κόσμο το χρόνο. Οπότε έχουμε πάνω από 500.000 επισκέψεις. Ο οποίος όλος αυτός ο κόσμος ήξερε όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο. Παλιά δεν ήταν έτσι. Το είχαν φτιάξει έτσι, ήταν πολύ καλά που το κάνανε έτσι για πολλούς λόγους. Που σημαίνει ότι και στους οδηγούς έτσι γράφει. Ακριβώς. Και εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ χοντρό πρόβλημα εκεί πέρα. Γιατί ο άλλος έρχεται με το βιβλίο ή με το ίντερνετ και λέει από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ. Ωραία. Θα πάω στη Γνωσό το πρωί, θα πάω στο Ηράκλειο να κάνω μια βόλτα, να φάω το φαγητό μου, να κάνω τα ψώνια μου και μετά θα πάω στο μουσείο. Και πάει 3,5 ώρα στο μουσείο και το βρίσκει κλειστό. Ναι. Γιατί 3,5 ώρα κλείνει. Και μάλιστα από 3 η ώρα, 3 και 10 οι φύλακες δεν αφήνουν άλλο, δεν προλαβαίνει σε μισή ώρα και φυσικά όχι να δει το μουσείο. Δεν προλαβαίνει σε μισή ώρα να δει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ναι, με αυτό το ωράριο, κύριε Παπα-Νικολάου, κάποιοι δεν προλαβαίνουν να δουν καν το μουσείο και κάποιοι το βλέπουν με την ψυχή στο στόμα λίγο έτσι. Δηλαδή και αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα γιατί όταν ο κάποιος επισκέπτης θέλει να δει το μουσείο με λεωφορείο, πάει το λεωφορείο το πρωί σε 7 η ώρα, 7.30 και τον παίρνει το ξενοδοχείο, αλλά περνάει από πολλά λεωφορεία. Από συγγνώμη, πολλά ξενοδοχεία. Οπότε. Πολλά λεωφορεία, πολλά ξενοδοχεία, φτάνουν τα λεωφορεία από τις, στην καλύτερη περίπτωση, 8.30 το πρωί, στη χειρότερη περίπτωση, 10.30 το πρωί, στην Γνωσό. Α. Έχουμε 1.5 με 2 ώρες στην Γνωσό. Βέβαια. Σταματάνε μετά να φάνε κάτι, να πάρουν την ανάσταση να ξεκουραστούν, γιατί είναι όρθιοι τόσες ώρες. Έτσι, λοιπόν, και μετά πάνε στο μουσείο. Όταν αυτοί πέσουν στο μικρό διάστημα που πρέπει να δούμε το μουσείο, γίνεται συνωστισμός. Πάει να πει ότι το μουσείο χάνει από ποιότητα, γιατί αναγκαζόμαστε να το κάνουμε στα γρήγορα και χάνει ορισμένα γκρουπ τα οποία ορισμένα γκρουπ δεν προφτάνουν να το κάνουν. Λοιπόν, είναι μεγάλο κρίμα αυτό γιατί χάνει πρώτον το μουσείο εισόδους, χάνει χρήματα το Υπουργείο Πολιτισμού, χάνει επισκέπτες γιατί αυτό μαθαίνεται μετά από στόμα σε στόμα. Η αρνητική διαφήμιση είναι η πιο γρήγορη διαφήμιση και τα κακά νέα φεύγουν πολύ γρήγορα. Facebook, μην ξεχνάμε, Instagram, όλα αυτά σε δευτερόλεπτα φεύγει σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο εδώ στην Κρήτη. Και επίσης μετά χάνει και το Ηράκλειο, γιατί αυτοί οι οποίοι δεν θα έρθουν να το δουν το μουσείο, δεν θα κάνουν τη βόλτα τους, δεν θα φάνε, δεν θα ψωνίσουν. Επηρεάζει την οικονομία όχι μόνο του μουσείου, αλλά και του Ηρακλείου. Ωραία, τώρα εσείς εγκαίρως είχατε προειδοποιήσει για πολλά θέματα. Όχι μόνο για το Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά έχετε κάνει παρεμβάσεις ως σύλλογος, έχετε κάνει παρεμβάσεις για όλο το κομμάτι του τουρισμού της Κρήτης. Δεν είχατε πει, δεν τους το είχατε πει ότι παιδιά, τι γίνεται εδώ, γιατί είμαστε εδώ σε αυτή την ιστορία. Δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να πάρουν το προσωπικό στην ώρα του. Προχθές ήμουνα σε επίσκεψη για Γνωσό και περίμενα τον γκρουπ μου να έρθει στο Αρχαιολογικό Μουσείο για να κάνω την επίσκεψη στο μουσείο. Και ήμουνα ταυτόχρονα μαζί με την Ελένη Σαμαριτάκη, την πρόεδρο του Σωματείου. Τώρα είμαι αντιπρόεδρος, η Ελένη είναι πρόεδρος. Και ήρθε ο κύριος Γκρισπολάκης. Είναι ο πρόεδρος. Σας πετύχαμε. Λοιπόν, και πήγαμε κατευθείαν και οι δύο και του αρχίσαμε να του κάνουμε πολύ έντονες διαμαρτυρίες. Ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δεν σηκώνει αυτό.
του εξηγήσαμε τα προβλήματα ότι έχουμε πρώτον μικρό χρόνο, οπότε επίσκεψη στο μουσείο δεν είναι καλή. Δεύτερον, ότι υπάρχει ο συνωστισμός και οι πελάτες δεν το θέλουν αυτό, οι επισκέπτες δεν το θέλουν αυτό. Και επίσης ότι χάνει έσοδα. Mm-hmm. Η δικαιολογία η οποία μας προέβαλε είναι επειδή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καινούριο, δεν έχει προφτάσει να οργανωθεί. Η αντίρρησή μας εμάς είναι ότι υπήρχαν μήνες να οργανωθεί αυτό. Βέβαια, πάνω και από ένα χρόνο κάποιος θέλει, αυτό. Το σπρώχνει. Εντάξει, και δεν μπορούμε να έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη η οποία αυτή επηρεάζει όλη την Κρήτη και όμως όλη την Ελλάδα όσο αφορά την οργάνωση της Ελλάδας. Γιατί αυτά επηρεάζει όλη τη φήμη της Ελλάδας. Yeah. Δηλαδή αυτό που σας είπε για να το καταλάβουμε είναι επειδή είναι στην ιδιαίτερη κατηγορία 5-6 μουσεία είναι σε 10. 10 στην Ελλάδα. Υπάρχουν γραφειοκρατικές αγγελώσεις που να κάνουν συγκεκριμένες διαδικασίες για να πάρουν προσωπικό και δυσκολεύονται. Ναι, εμένα γι' αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να δεχτούμε κάτι τέτοιο, γιατί ξέρουμε ότι εδώ και 40 χρόνια που είμαι τώρα ξεναγός εγώ, ξέρουμε ότι η τουριστική περίοδος ξεκινάει Απρίλιο και τελειώνει Οκτώβριο η κύρια. Έχουμε τη δευτερεύουσα που είναι τη χειμωνιάτικη, αλλά δεν μπορεί τώρα Απρίλιο το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το δεύτερο στην Ελλάδα, να είναι ανοιχτό με χειμερινή βάρδια, με μόνο βάρδια. Και να περιμένουμε και όταν θα ανοίξει με διπλή βάρδια, θα είναι σε ορισμένες μέρες μόνο. Και όχι όλες τις μέρες. Α. Ναι. Αυτό μας έχει πει. Ένα ωράριο το οποίο ήταν, μας είπε ότι ορισμένες μέρες που θα έχει κόσμο, τότε θα ανοίγουν περισσότερες ώρες. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Είπαμε στον κύριο Κρεσπολάκη ότι όταν γίνονται συναντήσεις με τουριστικά γραφεία, πρέπει να είναι και το Σωματείο των Ξεναγών παρόν. Γιατί εμείς το ζούμε καθημερινά. Εμείς μεταφέρουμε τα θέματα των τουριστών και τα καλά, αλλά και τα κακά. Και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορούμε να τα μεταφέρουμε και στα γραφεία και στους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνεται μια διαφήμιση της Κρήτης και όχι δυσφήμιση. Ναι, και είναι μια διαφήμιση της Κρήτης. Είναι μοναδικό. Έχει πάρα πολλά εκθέματα τα οποία δεν υπάρχουν αλλού στον κόσμο. Τώρα έχει και κλειστές αίθουσες, σωστά. Σωστά. Ο πρώτος όροφος που είναι τοιχογραφίες, δίπλα, είναι οι ιδιωτικές συλλογές και είναι επίσης αυτά που λέμε εμείς και ελληνικά και ρωμαϊκά. Ναι. Αυτά είναι κλειστά. Δεν υπάρχει προσωπικό. Λοιπόν, και δηλαδή έχουμε στον πάνω όροφο το 1/4 ανοιχτό, τα 3/4 κλειστά του πρώτου ορόφου. Οπότε ούτε αυτά μπορούν να τα δουν. Γιατί σε ιδιωτικές συλλογές έχει και εκεί μεγάλα και σημαντικά ευρήματα. Έχει τα μοσαϊκά μέσα, έχει τα ελληνικά, ελληνιστικά και ρωμαϊκά στον πάνω όροφο. Οπότε ούτε όλα αυτά. Υπάρχει μια νομισματική συλλογή η οποία δείχνει πώς ήταν η εξέλιξη των χρημάτων στην Κρήτη. Από την μινωική περίοδο μέχρι και την ρωμαϊκή περίοδο. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία ορισμένα γκρουπ, ιδιαίτερα γκρουπ που θέλουν περισσότερη εμβάθυνση και περισσότερες ώρες στο μουσείο, δεν έχουν τη δυνατότητα. Κύριε Παπα-Νικόλα, πόσο κανονικά, δηλαδή είναι το φυσιολογικό να διαρκεί μια ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ενώ από πλευρά χρονική. Ναι, μια μέση ξενάγηση με επισκέπτες οι οποίες είναι του απλοί επισκέπτες, θα εξηγήσω τι εννοώ, κρατάει γύρω στη μια μισή ώρα με δύο ώρες. Αν οι επισκέπτες αυτοί όμως είναι ειδικά γκρουπ, τα οποία έχουν ιστορικό ή αρχαιολογικό ενδιαφέρον, εγώ έχω κάνει ξενάγηση στο μουσείο, η οποία διαρκεί 5 ώρες. Βέβαια. 2,5 ώρες, μετά διάλειμμα μισή ώρα να πιω ένα καφέ, τουαλέτα, ξεκούραση και μετά συνεχίζουμε. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία η λεπτομέρεια είναι μοναδική. Ο απλός κόσμος, ο οποίος δεν έχει εξειδικευτεί σε ιστορία, αρχαιολογία, δεν μπορεί και δεν ενδιαφέρεται για αυτά, γιατί μετά του πέφτουν πάρα πολύ. Και δεν θέλουμε να τον επιβαρύνουμε για να του μείνουν αυτά τα οποία τους λέμε. Αλλά ειδικά γκρουπ τα οποία έχουμε και υπάρχουν αρχή και τέλος σεζόν, γιατί αυτοί δεν θα πάνε στο καλοκαίρι να πάνε στην παραλία, αυτοί θα έρθουν να δουν την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, αυτοί τώρα θα πρέπει να σπάσουν τις επισκέψεις μία μέρα γνωσό, μία μέρα μουσείο και πιθανόν να χάσουν κάποια άλλη επίσκεψη στην Κρήτη γιατί δεν το χωράει με το μουσείο να είναι κλειστό. Λοιπόν, τώρα μιας και το λέτε το... Καταρχάς, αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το παρακολουθούμε πρέπει και βεβαίως πρέπει να διευθυνθεί άμεσα, πάρα αυτά. Άμεσα. Πάρα μας αυτά. Είπε ότι 15 Μαΐου ίσως έχουμε λύση. Περιμένουμε να δούμε πόσα άτομα θα πάρουν, γιατί θα γίνει η Πανελλήνια. Και από αυτά τα άτομα που θα πάρουν, τα οποία νομίζω θα είναι 20 Πανελλήνια, πόσα θα έρθουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο και τι θα γίνει με το ωράριο. Μάλιστα. Έχουμε πολλές εκκρεμότητες. Πάρα πολλά. Τώρα, από φέτος μάλλον έχουμε και το Μουσείο της Μεσαράς. Έχουμε από πέρσι και το Μουσείο των Χανίων, το καινούριο και το ανακαινισμένο. Είναι σημεία ενδιαφέροντος αυτά. Δηλαδή που φωνάζαμε τόσο καιρό και περιμέναμε πώς και πώς τη Μεσαρά κάναμε σωστά που το κάναμε. Πολύ καλά κάναμε και το Μουσείο Χανίων, το οποίο το έχουμε επισκεφτεί με το Σωματείο και μας έχουν ξεναγήσει οι αρχαιολόγοι οι οποίοι το έχουν φτιάξει. Το ίδιο κάναμε τον προηγούμενο χειμώνα και με το Μουσείο Μεσαράς. Και τα δύο είναι φανταστικά.
Τα τουριστικά γραφεία ακόμα δεν τα έχουν εντάξει στο κανονικό τους πρόγραμμα. Υπάρχει σε περιστασιακό πρόγραμμα ανάλογα με το ενδιαφέρον των επισκεπτών, ειδικά γκρουπ προς το παρόν. Στα Χανιά υπάρχει περισσότερη επισκεψιμότητα, γιατί είναι ορισμένοι επισκέπτες στο Χανί, οι οποίοι τα επισκέπτονται και μεμονωμένοι. Στη Μεσαρά τώρα ξεκινάει. Έχουν γίνει φανταστικές δουλειές, πάρα πολύ καλή δουλειά και στα δύο, και αυτά κάνουν το εξής καλό. Μπορεί να υπάρχει το κεντρικό, το οποίο είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, αλλά υπάρχουν τα μουσεία τα οποία μπορεί να δείξει ακόμη περισσότερο πλούτο. Ναι. Για τα ειδικά γκρουπ και επίσης για αυτοί που σκέπτονται τους χώρους αυτούς, είναι πολύ καλή υπόθεση. Ελπίζουμε τα τουριστικά γραφεία να το εντάξουν και αυτά. Μην ξεχνάμε ότι η Γόρτινα έχει το εξής μοναδικό, την νομοθεσία της Γόρτινας, η οποία είναι μοναδική στην Ευρώπη. Είναι νομοθεσία η οποία προστατεύει τους άνδρες και τις γυναίκες. Σκεφτείτε ότι υπήρχε διαζύγιο και μετά διαζύγιο η γυναίκα έπαιρνε την περιουσία μετά το διαζύγιο πάλι μαζί της, δεν υπήρχε αλλού. Προστατευόντουσαν ακόμα και οι σκλάβες γυναίκες. Δεν μπορούσε ο αφέντης, να το πούμε έτσι, ο ιδιοκτήτης να τις κάνει ό,τι ήθελε. Λοιπόν, υπάρχει μια πρωτοπορία εκεί πέρα η οποία δεν έχει αναδειχθεί ακόμα. Και ούτε οι ντόπιοι δεν την ξέρουμε. Ακριβώς. Και ούτε ο χώρος της Γόρτινας είναι καλός, γιατί αυτό το οποίο επισκεπτόμαστε είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι από ό,τι υπάρχει. Από την απέναντι μεριά του δρόμου υπάρχουν αρχαιότητες, οι οποίες είναι φανταστικές, οι οποίες δεν υπάρχει οργάνωση ακόμα. Ούτε μονοπάτι, ούτε τρόπος, ούτε ένα σχέδιο πώς θα οργανωθεί να μπορεί να επισκεφθεί και αυτό το κομμάτι κάποιος επισκέπτης. Δεν υπάρχει ούτε ένδειξη, εκτός μικρά ταμπελάκια, και δεν υπάρχει ασφάλεια να πάει ο επισκέπτης με το γκρουπ. Αν σταματήσει στο γνωστό αρχαιολογικό χώρο να πάει απέναντι, γιατί είναι επικίνδυνο να διαβάσει. Να περνά από την άλλη μεριά. Και με την γνωστό, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα τι γίνεται? Γιατί το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει και μια μεγάλη κουβέντα για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν λόγω της προσπάθειας ένταξης στην UNESCO. Τι γίνεται τώρα, εσείς πώς το βλέπετε? Ότι μέχρι να πάμε στο τέλειο, ας το κάνουμε καλύτερο. Εγώ θα πρότεινα αυτό. Και θα δούμε τι θα γίνει με την UNESCO. Γιατί ήμουνα όταν είχε έρθει το 2010, νομίζω, η πρόεδρος του UNESCO της Ελλάδος. Και μας είπε ότι είναι δύσκολη περίπτωση γνωσού. Θα το δούμε. Ελπίζομαι κάτι να γίνει γι' αυτό και ο μηνιακό της πολιτισμός σαν ενιαίος να μπει στον UNESCO πιο εύκολα παρά μόνο τη γνωσό. Το πρόβλημα είναι ότι εκεί που παρκάνουν τουριστικά λεωφορεία της γνωσού, μέχρι να πάνε στον αρχαιολογικό χώρο, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ασφάλειας. Το πεζοδρόμιο είναι πάρα πολύ στενό. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα με καροτσάκια, μαμάδες με παιδιά ή ανάπηροι, κατεβαίνουν στο δρόμο και περπατάνε. Γιατί υπάρχει μια στάση λεωφορείου και υπάρχουν δύο μεγάλα δέντρα ευκάλυπτοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν σηκώσει τα πλακάκια, έχουν σπάσει το πεζοδρόμιο και έχουν πέσει άνθρωποι και έχουν σπάσει χέρια. Ευτυχώς δεν τους έχει πατήσει κανένα από την άξη ακόμα. Έχουν γίνει ατυχήματα, αλλά μικρά. Μπορεί να γίνει ένας παράλληλος δρόμος από την εσωτερική μεζά του πεζοδρομίου, δηλαδή παράλληλα, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή δίπλα στο πεζοδρόμιο. Αλλά αυτό θα είναι μια εύκολη και γρήγορη λύση σε σχέση με τα σχέδια τα οποία είναι πιο μακρόπνοα. Βέβαια. Ένα εκατομμύριο επισκέπτες έχει γνωσός. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι περνάνε με κίνδυνο της ζωής τους σε πολύ μεγάλες συχνότητες. Και αυτό είναι κάτι που το λέμε σχεδόν κάθε φορά που βρισκόμαστε. Το 2015. Ναι. Άστα. Από το 2015. Εγγράφος, με πρωτόκολλα. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως για τα μουσεία της Μεσαράς, των Χανίων, τα οποία ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στα προγράμματα. Και αναρωτιέμαι τώρα, θα έρθω λίγο στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Τύχη, πύλες. Καλά, είναι κλειστές, αλλά έχουμε τα κλειδιά τέλος πάντων. Ο Δήμος τα έχει, θα μπορούσαμε να τα ανοίξουμε. Τα τύχη, που είναι αυτή η ομορφιά. Τόσα μνημεία, τόσα αξιοθέατα, τα οποία πιστεύω ότι. Δεν έχουν μπει. Υπάρχει θησαυρός, πολύ σωστά το λέτε, γιατί ακόμα είναι ανεκμετάλλευτος. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στα τείχη από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Ηρακλείου. Όμως οι πύλες είναι κλειστές. Με το Σωματείο Ξεναγών, με ξεναγό τον αρχαιολόγο και ξεναγό τώρα, Σταύρο Μοντουφάρη, κάναμε την επίσκεψη, πήγαμε και είδαμε τα τείχη. Ανοίξαμε την πύλη Παντοκράτορα, γιατί τηλεφώνησα και ήρθαν από το Δήμο Ηρακλείου και μας ανοίξαν την πύλη. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος χώρος μέσα, πολύ μεγάλος, ο οποίος θα μπορούσε ίσως να γίνει μια έκθεση πώς ήταν οι στολές, πώς ήταν οι στρατιώτες των Ενετών και των Οθωμανών κατά τη διάρκεια της μεγάλης πολιορκίας του Χάνδακα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή ήταν μια περίοδος η οποία είναι μοναδική στη Μεσόγειο. Τόσα χρόνια πόλεμο, 1648 με 1669, τέτοια πολιορκία δεν υπάρχει αλλού. Τα τείχη του Χάνδακα, της πόλης του Ηρακλείου, είναι μνημείο το οποίο πρέπει να προβληθεί ανάλογα. Αλλά ούτε σήμανση υπάρχει για τους ξένους.
ούτε ένας τρόπος ο οποίος να εξηγεί ότι μπορεί να πας εκεί, εκεί, εκεί. Ούτε στις πύλες μέσα υπάρχει μια συστηματική και μόνιμα ανοιχτή έκθεση, γιατί υπάρχουν περιστασιακά εκθέσεις, αλλά είναι κλειστές. Uh-huh. Δεν υπάρχουν τα τελευταία χρόνια εκθέσεις. Υπήρχε η έκθεση του Καζαντζάκη, δεν ξέρω αν υπάρχει. Ναι, αλλά είναι πριν από πόσα χρόνια αυτό. Υπήρχε έκθεση στο Αμακάση, η οποία και εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Οπότε όλα αυτά θα μπορούν να μπουν σε ένα πλάνο, να αναδειχθούν, να υπάρχει μια εξήγηση στα σημεία τα οποία επισκέπτονται οι τουρίστες του Ηρακλείου, δηλαδή στο πάρκινγκ που είναι κοντά στο άλμα του Βενιζέλου, στο πάρκινγκ του Αρχαιολογικού Μουσείου. Δεν υπάρχει ούτε μια ταμπέλα να λέει για τα άλλα μουσεία του Ηρακλείου, τα οποία είναι το ιστορικό. Υπάρχει το Μουσείο της Αγίας Κατερίνης, το οποίο είναι φανταστικό, και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Λοιπόν, όταν κάποιος μπαίνει στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, τώρα που είπατε για το Μουσείο της Αγίας Κατερίνης, αυτός είναι ένας εξαιρετικός χώρος, ένα απίστευτο μουσείο. Είναι πανέμορφο. Το οποίο δεν είναι μόνο θρησκευτικού ενδιαφέροντος, είναι γενικότερα. Είναι, καθώς λέγεται, είναι εκεί που πιθανόν να σπουδάσει ο Ελ Γκρέκο. Λοιπόν, και παρόλα αυτά δεν είναι στα προγράμματα. Έχουμε τις εικόνες του Δαμαχινού, οι οποίες είναι εφάμιλης ποιότητας του Ελ Γκρέκο. Λοιπόν, εκεί πέρα, και αυτό το έχουμε επισκεφτεί με το σωματείο ξανά, και εξεγεννηθήκαμε με τον κύριο Γιουρτάκη και την κυρία Εύση Φυλάκη. Οπότε το ξαναείδαμε, το ξαναθυμηθήκαμε. Ζητήσαμε από τον Αρχιεπίσκοπο να βοηθήσει ορισμένα πράγματα. Μας είπε θα βοηθήσει όσο αφορά την τιμή. Λοιπόν, και έχουμε μιλήσει με τουριστικά γραφεία να το βάλουμε και αυτό σε μια καινούργια εκδρομή, η οποία θα περιλαμβάνει την Αγία Κατερίνη, τον Άγιο Μινά, το μεγάλο Άγιο Μινά, γιατί στο μικρό υπάρχει θέμα χώρου, μια βόλτα μες στο Ηράκλειο και πιθανώς κάποια φαγητά της πόλης του Ηρακλείου σε κάποια φαγάδικα. Υπάρχει ομορφιά, το θέμα χρόνου. Υπάρχει το θέμα χρόνου. Αν το group έχει ειδικό ενδιαφέρον, αυτό μπορεί να γίνει πιο πλούσιο. Αλλά εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το εξής. Να τους δώσουμε αρκετά που να τα θυμούνται και όχι πολλά που να τα ξεχάσουν. Σωστά. Υπάρχει μια ισορροπία στην οποία εμείς πρέπει να προσέξουμε το εξής. Θέλουμε όταν κάποιος φύγει από την επίσκεψη να θυμάται τουλάχιστον τα μισά. Μην τον κάψουμε με υπερβιθώρα πληροφορία. Μην τον παραφορτώσουμε, σωστό, γιατί μετά θα τα ξεχάσει όλα. Κύριε Παπα-Νικολάου, και κάτι για το τέλος. Αστυνόμευση, γιατί μιλήσετε για βόλτα στο κέντρο. Αστυνόμευση στο κέντρο, τι σας λένε οι επισκέπτες? Δεν υπάρχει. Υπάρχουν παράπονα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε τουριστική αστυνομία, η οποία με ηλεκτρικά ποδήλατα, πολύ ωραία ιδέα, οικολογικά και όλα σχετικά, υπήρχαν αστυνομικοί οι οποίοι έκαναν τη βόλτα. Η παρουσία της αστυνομίας στην ουσία δεν είναι τόσο απαραίτητη, γιατί ευτυχώς, όπως λέγατε προηγούμενα στην κουβέντα που κάνατε, το έγκλημα στην Κρήτη και η κλιματικότητα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αλλά αυτοί έχουν συνηθίσει από τις χώρες τους και η παρουσία των αστυνομικών σε ένα χώρο τους εμπνέει σιγουριά. Είναι θέμα ψυχολογικό κυρίως. Όπως όμως έχουμε το πρόβλημα το εξής, ότι όποιος είναι ξεναγός έχει μια ταυτότητα, την οποία μια στιγμή να τη δείξω. Υπάρχει μια ταυτότητα την οποία φοράμε εδώ πέρα, η οποία είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, όποιος είναι ξεναγός τη φοράει αυτή. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία ορισμένοι που δεν είναι ξεναγοί παριστάνουν τους ξεναγούς και κάνουν αρπακτές. Έχουμε και τέτοιο. Έχουμε και μαϊμού ξεναγούς. Λοιπόν, μαστοπροσωπία είναι. Οπότε είναι δυσφήμιση του τουρισμού. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό, το έχουμε πει. Σε συνάντηση που κάναμε στον Δήμο Χερσονήσου πριν λίγο καιρό με τον στρατηγό, τον διοικητή που είναι εδώ πέρα στην αστυνομία, του ζήτησαν να ενισχυθεί η παρουσία των αστυνομικών της τουριστικής αστυνομίας και ένας έλεγχος ότι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, να είναι ξεναγοί. Και όχι ορισμένοι προσπαθούν να βγάλουν μερικά λεφτά στα γρήγορα. Αυτή την περίοδο έχουμε τέτοια θέματα. Υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος δεν έχουμε δει ακόμα, αλλά υπάρχουν. Οπότε, αν κάποιος μιλάει, μπορούν οι αστυνομικοί φοβερά απλά να του πούνε «Γεια σας», όταν τελειώσει, χωρίς να τον ενοχλήσει, «Παρακαλώ, δείξτε μας την ταυτότητά σας». Λοιπόν, την οποία έχουμε και σε φυσική μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή μέσα στο κινητό μας. Οπότε, αυτά πιστοποιούν ότι προσέχουμε για να έχουμε. Βεβαίως, προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, είπατε για τη σήμανση, είπατε για την αστυνόμευση. Τι άλλο είναι που χαλάει την εικόνα? Είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει τα τελευταίες μέρες και είναι το εξής. Υπήρχε ένα πρόβλημα με ορισμένους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι ερχόντουσαν από άλλες πόλεις της Κρήτης ή δεν ξέρανε αυτό που είχαμε συνονιθεί και το παραβαίναν. Είχαμε συμφωνήσει το εξής. Η στάθμευση στην περιοχή του Βενιζέλου και στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου να είναι 2 ώρες και μετά όσα λεωφορεία είναι παραπάνω να παρκάρουν στο λιμάνι με συμφωνία στην οποία ο Οργανισμός Λιμένων του Ηρακλείου μας έχει παραχωρήσει ένα χώρο ειδικά και είναι το πάρκινγκ της Σαντορίνης που λέμε εμείς, εκτός από τον επιβλητικό σταθμό. Ορισμένοι οδηγοί δεν το ξέραν και καθόντουσαν περισσότερο. Και επειδή τελικά υπήρχε πρόβλημα συνωστισμού και
παραπάνω φόρτωμα από ό,τι έπρεπε. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει κάνει το εξής, έχει αφήσει τώρα μόνο 10 λεπτά στάση στο Βενιζέλο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, αποβίβαση, να φεύγουν τα γκρουπ, να παρκάρουν οι οδηγοί δωρεάν στο λιμάνι ή όπου αλλού θέλουν και να έρχονται να τους παίρνουν όταν τους έχουμε πει την ώρα. Αυτό ξεκίνησε την Παρασκευή, από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα πάει καλά, οπότε έκλεισε για τους οδηγούς, οι οποίοι δεν το ξέρουν ακόμα από άλλα σημεία της Κρήτης ή της υπηρετικής Ελλάδας και έρχονται, με σχολεία παράδειγμα, γιατί το κλειδώναν και φεύγανε. Μάλιστα. Οπότε δεν υπήρχε χώρος να εξυπηρετήσει τα άλλα λεωφορεία. Στο Ηράκλειο έχετε στάση στάθμευση. Στα Χανιά πού σταθμεύετε? Στα Χανιά παρκάρουμε 35 λεπτά μακριά από το κέντρο. Τόσο. Οπότε είναι υποχρεωτική η άσκηση για τους επισκέπτες των Χανίων, είναι αερόμπιξ μέσα στο πρόγραμμα. Το πρόβλημα είναι ότι αν κάποιος έχει μεγάλη ηλικία, που μας τυχαίνει πολύ συχνά, γιατί αυτοί οι οποίοι πάνε τα tour στα Χανιά, είναι συνήθως μεγάλης ηλικίας, δεν νοικιάζουν αυτοκίνητα, είναι μακριά η απόσταση. Αν κάποιος είναι 70 και πάνω ή 80 και πάνω και έχουν προβλήματα υγείας που μου έχει τύχει εμένα, αν ανεβούνε 35 βαθμούς Ιούλιο-Αύγουστο, μετά το φαγητό, κουρασμένοι για να ανέβουν να πάνε στο, όπως λέμε εμείς, στο ρολόι δίπλα στον κήπο, που είναι ο χώρος στάσης των λεωφορείων, είναι πρόβλημα. Η μόνη στάθμευση επιτρέπεται δίπλα στο κολυμπητήριο, το οποίο και εκεί έχουμε πρόβλημα ότι κάνουν κάποια έργα, κάποια ξενοδοχεία. Οπότε ο Δήμος Χανίων θα πρέπει να επαναφέρει αυτό το οποίο είχαμε παλιά και έχουμε, ζητάμε στάση, πεντάλεπτη στάση, απέναντι από την αγορά, για να γλιτώσουν μισή ώρα περπάτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν ο Δήμος θα το κάνει. Για να δούμε, κύριε Παπα-Νικολάου. Κύριε Παπα-Νικολάου, λοιπόν, και είχα και 5-6 ακόμα πράγματα να ρωτήσω. Δεν τα προλάβαμε, η αλήθεια είναι. Θα τα πούμε άλλη φορά. Next time. Γι' αυτό το είπα στον αέρα, για να σας δεσμεύσω. Πολύ ευχαρίστω. Χαρά μου. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τρίτο και τελευταίο. Ναι. Και τελευταίο μέρος.